Αρχηγέ, να φύγουμε από τα δικά μας και να πάμε σε θέματα που αυτή τη στιγμή άπτονται του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Έχουμε έναν πόλεμο. Μπορεί να είναι λίγο μακριά μας, αλλά κανένας δεν μας λέει πως αύριο μεθαύριο πιθανώς να είναι μέσα στα σπίτια μας. Μιλήστε μου για τον Περσικό. Την άποψή σας. Ναι. Εγώ πιστεύω... Υπάρχει λογική καταρχήν σε ό,τι γίνεται εκεί κάτω. Παραπληροφόρηση. Τα πάντα. Εγώ πιστεύω ότι πριν μια πενταετία άρχισε αυτή όλη η ιστορία. Γινόταν συνωμοσίες από όλα τα κράτη με τα Ηνωμένα Έθνη. Ακόμα και με τον ίδιο τον Σαντάμ Χουσέιν, συνωμοσίες. Και τελευταία βγάλαν το συμπέρασμα ότι έτσι θα ξεκινήσουμε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και σιγά σιγά θα μπερδεύονται κι άλλα μικρά κράτη μέσα. Και για μια στιγμή κάποιος τρελός θα μολύσει τα πυρηνικά. Και κλάψει τα χαράλαμπε πλέον η παροιμία μετά. Κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, να ολοκληρώ. Ναι. Ακόμα δεν ολοκλήρωσα. Λοιπόν, εγώ κατά τη γνώμη πιστεύω ότι αν δεν προλάβουν τα Ηνωμένα Έθνη να βρουν ένα τρόπο να σταματήσει αυτή η κατακραυγή, μας περιμένει πραγματικά μια πλήρη καταστροφή, διότι για την καλυτέρευση της ζωής της ανθρωπότητας δεν το βλέπω να προχωρούν κανένας, παρόλο που λένε ειρήνη, αγάπη, ομόνια. Αυτά είναι όλα λόγια ψεύτικα, ας πούμε, της καραβάνας που λέγανε παλαιά. Εγώ πιστεύω για να ολοκληρωθεί πραγματικά. Α, το λέτε και εσείς εδώ, ειρήνη, αγάπη, ομόνια. Ναι, εγώ το λέω και 4 χρόνια και αυτό ζητώ. Είναι, είναι ψεύτικο. Όχι, αυτό είναι το αληθινό. Όχι άλλο ψεύτικα, ουράνια, τόξα, τόμπολα, θέατρα και βακερικά θάγματα. Ήρθε η ώρα πραγματικά, ή το θέλουμε ή όχι, να συμβάλλουμε αστραπιαία όλοι μαζί. Έστω σαν του ψήλου το μάτι, να επαναστατήσουμε, να σταματήσουμε τα Ηνωμένα Έθνη, να σταματήσουμε αυτόν τον παραλογισμό, τον ψευτοπολιτισμό, το μίσο, την οδυνηρότητα και την ηλικιότητα από το χαζοκούτι τους, από την παραπληροφόρησή τους, με όλα αυτά τα τεχνάσματα που έχουν σήμερα, και να ρίξουμε μια ματιά να δούμε το τι μας περιμένει μετά από μια ώρα που δεν ξέρει κανείς μας πού μπορούμε να αποδιασταλάξουμε. Διότι ένας τρελός θα ρίξει πυρηνικά, κατόπιν θα ασύξουν και οι άλλοι, και αστραπιαία πήγε στο διάολο η κοινωνία, γιατί τους έχει φάει η αναισθησία όλους, ο παραλογισμός, η εκμετάλλευση πώς να πάρουν το μεγαλύτερο μεριδικό, ας πούμε, του λέοντα από μέσα από τα αραβικά κράτη. Και είναι έσχομα σολωνό, από ήδη πρωτοποριακά έπρεπε να έχουμε ξεσηκωθεί όλη η Κρήτη, να επαναστατήσουμε, όχι να μας εκάνουν την Κρήτη πεδίο της μάχης, πεδίο της καταστροφής, πρώτο απ' όλα και μετά την υπόλοιπη Ελλάδα, ή να συνεχίσει παγκοσμίως αυτή η κατακραυγή. Μέρα με μέρα διακινδυνεύουμε και ο νου μας δεν το βάζει κανούς. Αρχηγέ, με συγχωρείτε. Έχω να πω κι άλλα, αλλά ναι. Είπατε πάρα πολλά γενικά που εγώ τουλάχιστον δεν κατάλαβα. Ναι, δεν πρόλαβε. Να εννοείς τι εννοώ. Λοιπόν, ρώταμε τώρα αναλυτικά, να τα εξηγώ. Ποιος φταίει για τον πόλεμο? Είπα, δεν φταίει κανείς. Παραπληροφόρηση είναι captain then, είναι τα συμφέροντα που φταίνε. Ποιος λοιπόν τώρα μπορεί να τον σταματήσει? Πάλι οι ίδιοι που τον ανάψανε. Πάλι οι ίδιοι που τον ανάψανε, και από ό,τι κατάλαβα και η παγκόσμια αίσθηση. Ναι, η αίσθηση του λαού, η επανάσταση. Δηλαδή όταν ο λαός ξεσηκωθεί γενικά σε όλα τα κράτη και φωνάζει ειρήνη, αγάπη, ομόνοια, κάτω όλοι το κάτω-κάτω συγγράφηση, αν δεν σταματήσει ο πόλεμος, θα αναγκαστούμε να τον σταματήσουν. Αλλιώς διακινδυνεύει η ανθρωπότητα. Τι αισθάνεστε αυτές τις μέρες που βλέπετε στην τηλεόραση? Εγώ αισθάνομαι ότι μέρα με μέρα διακινδυνεύει η ζωή όλων μας, όχι μόνο στην Κρήτη ή στην Ελλάδα, παγκοσμίως στην ανθρωπότητα, διότι ο δώρος είναι να ρίξει ένας μία πυρηνική ενέργεια, θα αρχίξουν και οι άλλοι. Σε μια στιγμή ύστερα, όπως ξεκινάει το πράγμα, ας πούμε, από ιδαμινά σημεία. Σαν τον τρόχαλο που βγάνεις μια πέτρα και χαλούνε όλες και τους παγώνε, ναι. Αρχηγέ, να φύγουμε αυτό, γιατί φοβάμαι να μην φοβήσουμε και τον κόσμο. Μα η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, και πρέπει πραγματικά να τη συναισθαθούμε όλοι μαζί με υπευθυνότητα, να φωνάξουμε τώρα που είναι ακόμα νωρίς, πρωτού είναι πολύ αργά.